Ναι, η Δεκποτά, παρότι βρίσκεται σε λύση και καθάρισε αυτή την περίοδο, συνεχίζει και κάνει κάποιες εκδηλώσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικό, το οποίο θα κριθεί, δηλαδή, ακόμα και την τελευταία στιγμή, γίνεται μια κατασπατάληση χρήματος σε πολλές περιπτώσεις. Είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μια από αυτές τις εκδηλώσεις, και εν προκειμένου η βράβευση των προέδρων και αντιπροέδρων όλα αυτά τα χρόνια της επιχείρησης, έγινε στο Δήμο με μια κανονική εκδήλωση, όπως τις ξέραμε παλιά διαζώσεις, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο. Και φυσικά τίθενται τα ερωτήματα πώς έγινε αυτή η εκδήλωση, από πού πάρθηκε άδεια, αν πάρθηκε για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Αυτοί που συμμετείχαν το γνωρίζανε ότι δεν επιτρέπεται. Φυσικά υπάρχει θέμα σε σχέση με τον διοργανωτή, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο Δήμος Δράμας και η Δεκποτά. Είδαμε πολλά πρόσωπα πολιτικά που παρευρέθησαν σε αυτή την εκδήλωση και θεωρούμε ότι όταν καλούμε τον κόσμο να τηρεί τα μέτρα, να μένει μέσα, να μην συναθρίζεται και την ίδια ώρα εμείς που πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα πηγαίνουμε και κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις καταπατώντας τον νόμο, αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Σκεφτείτε ότι στην Νορβηγία η Πρωθυπουργός είναι υποπαραίτηση διότι συνέφαγε με άλλα 11 μέλη της οικογένειάς της. Φυσικά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Νορβηγία, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θέμα πολιτικό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει αυτή τη στιγμή αυτή η εκδήλωση και όλο αυτό μπαίνει στην λογική μιας φιέστας για να δείξουν κάποιοι ότι τελικά η απόφαση που λήφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν ήταν σωστή. Είναι καταδικαστέο και νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να απαντήσουν. Στην παρούσα χρονική περίοδο υπάρχει η οικία η οποία χωρίζει τους νομούς σε αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου. Σε αυτή την περίπτωση η Δράμα βρίσκεται σε αυξημένου κινδύνου. Σε όλες τις περιοχές όμως οι συναθρήσεις είτε δημόσιες, οι δημόσιες συναθρήσεις είτε σε υπαίθριο είτε σε κλειστούς χώρους απαγορεύονται. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για κάποιες δημόσιες συναθρήσεις σε ανοιχτούς χώρους. Όμως σε κλειστούς χώρους δεν υπάρχει καμία εξαίρεση, απαγορεύονται αυτές οι συναθρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση είδαμε τον Δήμο να διοργανώνει μια τέτοια συνάθρηση με την παρουσία πολιτικών προσώπων, η οποία καταφανώς είναι παράνομη και μάλιστα σε μια περίοδο στην οποία ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος και τα μέτρα τον έχουν κουράσει για ένα χρόνο. Είναι δύσκολο να καλούμε τον κόσμο να εφαρμόζει τον νόμο όταν ο Δήμος που πρέπει να δίνει το παράδειγμα βλέπουμε να παραβιάζει την νομοθεσία. Μιλούσατε δηλαδή για αδιαφορία απέναντι στον νόμο και στους πολίτες. Ναι, φυσικά είναι μια αδιαφορία απέναντι και στον πολίτη και στο δημότη της Δράμας. Και θεωρούμε ότι αυτή με τη στάση του δεν δείχνει την υπευθυνότητα στην οποία καλούμε τον κόσμο να δείξει αυτή την περίοδο. Άλλωστε, μια περίοδο στην οποία ελπίζουμε σύντομα να βγούμε και είναι τα τελευταία μέτρα στην οποία πρέπει να δείξουμε αυτοσυγκράτηση. Στην αρχή της δήλωσής σας είπατε για πράγματα που απαγορεύονται, αλλά νομίζω ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος, έτσι δεν είναι? Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, δεν προβλέπει κάποια εξαίρεση για αυτές τις συναθρήσεις. Οι συναθρήσεις, μόνο είπαμε, υπάρχει κάποια εξαίρεση για τις δημόσιες συναθρήσεις για ορισμένους σκοπούς. Σε αυτές όμως δεν έγκυται μια τέτοια εκδήλωση εν μέρω της πανδημίας, η οποία απαγορεύεται χωρίς κανένα παραθυράκι του νόμου.